περασμένο Σαββατοκύριακο διοργανώθηκε στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ένα τουρνουά κολύμβησης, στο οποίο υπολογίζεται πως φιλοξενήθηκαν πάντα από 500 αθλητές, συνολικά και από άλλες χώρες. Δυστυχώς όμως παρατηρήθηκαν κάποιες καταστροφές μικρής έκτασης στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου και συγκεκριμένα στα αποδυτήρια της μικρής πισίνας. Συγκεκριμένα έχουν ξυλωθεί κάποιοι κετονητήρες, κάποιες ντουζιέρες. Κάποιοι αθλητές θεώρησαν πως θα μπορούσαν να ψυχαγωγηθούν εκεί, κρεμώντας από αυτές τις ντουζιέρες, με αποτέλεσμα 5-6 ντουζιέρες να έχουν καταστραφεί. Μετά από επαφή με τους διοργανωτές του τουρνουά αυτού, αποφασίστηκε να καλύψουν απολύτως το κόστος αυτό της επισκευής των ντουζιέρων, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω όσους δραστηριοποιούνται εδώ μέσα στο κολυμβητήριο, είτε αυτοί είναι αθλητές, είτε είναι προπονητές, σύλλογοι, να είναι πιο προσεκτικοί. Ο κ. Βαταμίδης επιβεβαίωσε ότι το τελευταίο διάστημα είναι αρκετά τα παράπονα των δημοτών αναφορικά με το κολυμβητήριο. Ωστόσο, επισήμανε ότι είναι στη δυνατότητα όλων των δημοτών να είναι προσεκτικότεροι στη χρήση του κολυμβητηρίου και να διατηρούν την άρτια κατάστασή του, αλλά και το γεγονός ότι σε δύσκολη οικονομικά εποχή γίνεται ιδιαίτερα μεγάλη προσπάθεια να επιλύονται όλα τα προβλήματα τη στιγμή που παρουσιάζονται. Εδώ μέσα γυμνάζονται και κολυμπούν περισσότεροι από 1.000 αθλητές. Είτε αυτοί είναι κοινό, είτε ανήκουν σε συλλόγους κάθε μήνα, φυσικά θα δημιουργούνται παράπονα, θα δημιουργούνται προβλήματα. Όπως είπα και πριν, προσπαθούμε όποια μπορούμε στο μέτρο του δυνατού, ας αναλογιστούμε και τις συνθήκες που επικρατούν. Το λέω συχνά βέβαια και ίσως μερικοί να μην το παίρνουν και σωστά, όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Οι οικονομικές συνθήκες και για το Δήμο μας είναι δύσκολες. Προσπαθούμε με συμμάζεμα, με σύνεση να διορθώνουμε κάθε πρόβλημα. 1.000 άνθρωποι λοιπόν, 1.000 αθλητές κάθε μήνα, οι γονείς έρχονται, παρακολουθούν, δημιουργούνται προβλήματα, δημιουργείται και κάποια αρνητική εντύπωση. Είναι αλήθεια αυτό για το κολυμβητήριο, θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όλοι.